30 χρόνια που την αλλάξει. Χώραν Καμίνο, τέσσερις εξαιρετικά ζωηροί συζητητές. Νομίζω σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση είναι ο κύριος Γιώργος Δημαράς, συνεργαζόμενος βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, περιφέρεια Β' Αθηνών. Ο κύριος Δημαράς ανήκει στο κίνημα οικολόγων πρασίνων. Γεράσιμος Γιακουμάτος, πρώην υπουργός, βουλευτής Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Θήμιος Δρόσος από την ηγετική ομάδα των ΑΝΕΛ, γραμματέας των ΑΝΕΛ. Βασίλης Πρημικύρης από την ηγετική ομάδα της Λαϊκής Ενότητας. Βεβαίως, μέχρι τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της ενιαίας τότε πολιτικής γραμματείας του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της ΛΑΕ. Λοιπόν, σας έλεγα πριν ότι θα πούμε πληροφορίες για το πώς αντιδράει, σκέπτεται να αντιδράσει το Μέγαρο Μαξίμου έναντι του κυρίου Κουρουμπλή. Πρέπει να πούμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι εξαιρετικά ενοχλημένο από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την όλη υπόθεση ο κύριος Κουρουμπλής. Όχι μόνο για τα πρώτα βήματα, στα οποία του αναγνωρίζει ότι ευνηδιάστηκε ή ότι υπήρξε παραπληροφόρηση ή λανθασμένη πληροφόρηση για την έκταση και τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε από το ναυάγιο, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και από την ηγεσία του λιμενικού σώματος. Αυτό του το αναγνωρίζουν. Δεν λέμε ότι είναι έτσι, κυρίες και κύριοι. Λέμε τι σκέπτεται και λέει το Μέγαρο Μαξίμου. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρούν ότι το γεγονός πως βγήκε και άρχισε να λέει στα κανάλια ότι μπορεί κανείς να πάει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα και ότι τα πράγματα βελτιώνονται από μέρα σε μέρα και ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει τεράστιο επικοινωνιακό αρνητικό αντίκτυπο. Το κλίμα είναι πολύ κακό για τον κύριο Κουρουμπλή. Είναι ενδεικτικό ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στην Κρήτη. Νομίζω πριν από λίγο είχε ανέβει στο Βήμα. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρώσει την ομιλία του εκεί. Στο αναπτυξιακό περιφερειακό συνέδριο. Ακριβώς. Είναι όλοι οι παράγοντες της Κρήτης και πολλοί από τον επιχειρηματικό κόσμο, τον ξενοδοχειακό κόσμο και ούτω καθεξής. Πήγε λοιπόν εκεί και πήρε μαζί του σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο πλην του κυρίου Κουρουμπλή. Θα μου πείτε, έπρεπε να πάει. Βεβαίως έπρεπε να πάει, διότι η Κρήτη από πλευράς λιμένων έχει εξαιρετικά μεγάλο στρατηγικό και εμπορικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν πήγε. Το κλίμα είναι βαρύ. Ο κύριος Τσίπρας όμως, ενώ δέχεται εισηγήσεις, ακούσαμε πριν και τον λόγο, ο οποίος ήταν κριτικός λόγος, όχι με ιταγιώτα, με γιώτα-γιώτα. Με την πολιτική έννοια του όρου, που διατυπώθηκε και από τον κύριο Δημαρά και από τον κύριο Δρόσο, ο καθένας με τον τρόπο του, προς τον κύριο Κουρουμπλή. Ο κύριος Τσίπρας δέχεται εισηγήσεις να τον απομακρύνει. Θεωρεί όμως ότι αν το κάνει τώρα, ουσιαστικά θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στην κυβέρνηση από τη μεγάλη ζημιά που ήδη η κυβέρνησή του έχει πάθει. Ιδιαιτέρως θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ο κύριος Κουρουμπλής χειρίστηκε κατά τον χειρότερο δυνατό τρόπο τη χθεσινή του παρουσία στη Βουλή όταν είχε απέναντι τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, θα πρέπει να θεωρούμε βέβαιον ότι η κατάσταση Κουρουμπλή φέρνει πολύ πιο μπροστά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Τώρα, το πότε θα γίνει δεν είμαστε σε θέση να σας το πούμε, σε καμία περίπτωση, αλλά τονίζουμε ότι ο ανασχηματισμός έρχεται πιο μπροστά. Ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει ένα πρόπλασμα σχεδίου ανασχηματισμού. Το πότε αυτό θα γίνει οριστικό σχέδιο, θα μπει στο πρώτο συρτάρι και θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να σας το πούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, σας είπα ποιοι είναι εδώ κοντά μας σήμερα και θέλω να υποφεληθώ και να ξεκινήσω αυτή τη φορά από τον κύριο Δρόσο και να ρωτήσω. Για πρώτη φορά αυτή η συμπόρευση δύο ανώμιων πολιτικά κομμάτων, δηλαδή των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τώρα είχε προβλήματα, αλλά δεν ήταν καθόλου νεφοσκεπής. Φαίνεται ότι η συμπόρευση προσδιορίζεται από την καλή και στενή προσωπική φιλική σχέση που υπάρχει, από ό,τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, μεταξύ του Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα και του Υπουργού Αμήνης του κυρίου Καμένου και ορισμένων άλλων κεντρικών στελεχών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Παπάς με τον κύριο Καμένο. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί για πρώτη φορά εμφανίστηκαν τα νέφη? Δηλαδή μαζί με την έλευση του φθινοπόρου του 2017 εμφανίστηκαν και τα πρώτα νέφη. Τι για ποιο θέμα? Για ποιο θέμα? Είδατε τι έγινε χθες και προχθές.
Ναι. Για πρώτη φορά υπήρξαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ένωση αυτή. Τροπολογία. Ναι. Με αφορμή αυτό το περιβόητο θέμα της τουρκικής ένωσης Ξάνθης. Λοιπόν, για πρώτη φορά υπήρξαν βουλευτές όπως ο κύριος Παπαδόπουλος που τον είχαμε εδώ χθες και το επιβεβαίωσε του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι είπαν, με πολύ θάρρος. Λέει, παιδιά, με τέτοια τερτύπια δεν μπορούμε να προχωρούμε πάντα. Για πρώτη φορά ρίξαν το γάντι. Και ήρθε και η Νέα Δημοκρατία να βγάλει στη σέντρα αυτή τη συνεργασία, λέγοντας ότι παιδιά, με τις πλάτες τις δικές μας, δεν θα κοιμόσαστε εσείς μαζί στο κρεβάτι της διακυβέρνησης, ούτε θα καθόσαστε μαζί στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου. Τελειώσαν τα ψέματα. Εάν δεν ψηφίζει ο Καμένος, δεν θα ψηφίζουμε κι εμείς. Λοιπόν, υπάρχουν σύννεφα σε αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι που ακολουθούν τη στάση του Πάνου Καμένου. Ναι, τώρα αυτό είναι δική σας ερμηνεία. Πρώτη παράτηση. Είναι ποιητική αδεία τώρα. Θα πούμε κι άλλα. Και πολιτική αδεία. Ποιητική αδεία. Και πολιτική αδεία. Και λογοτεχνία. Και τη ποιήση. Και πολιτική αδεία. Λοιπόν, καλά, και το πρώτο είναι. Για πείτε μου λοιπόν, υπάρχουν νέφη. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Στο ψαμί είχαμε το ίδιο θέμα. Δεν υπάρχουν. Κάνετε παιχνίδι τώρα, κύριε Δημαρά μου. Δεν υπάρχουν νέφη. Την άκρα αριστερά και την αριστερά του χώρου του και πιάνει τη δεξιά και την άκρα δεξιά από την άποψή μα. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Να απαντήσω εγώ. Έχετε πιάσει μέχρι και του πάλιου ημερολογίου. Γιατί σε μένα. Δεν έχετε αφήσει ομάδα που να μην την πιάσετε. Σε μένα τίθεται το ερώτημα. Θα τα πω ευθέως τα πράγματα. Ευθέως θέλω, ναι. Μιλήσατε προηγουμένως και είναι σωστό αυτό για τις άριστες προσωπικές σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρο του Κινήματος των Εξαρτήτων Ελλήνων, τον Πάνο τον Καμένο. Mm-hmm. Ουδε μία αμφιβολία υπάρχει περί αυτού. Πέρα από αυτό όμως, οι σχέσεις σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλές και σε επίπεδο κομμάτων, να τα λέμε αυτά τα πράγματα ανοιχτά. Υπάρχουν δυσκολίες σε μια συνεργασία, υπάρχουν προβλήματα. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Πήραμε κάποια πράγματα και διεκδικούμε περισσότερα. Θα το πω ευθέως αυτό. Και το έχω θέσει, όχι μόνο ο Πρόεδρος, αλλά και εγώ, σε κομματικό επίπεδο. Λοιπόν, διεκδικούμε αυτά τα οποία, αυτά τα οποία δεν λέω εγώ τέτοια πράγματα, αυτές, κύριε Πρεμικύρη, είναι δικές σας λέξεις και φράσεις. Εσείς είπατε εγώ και μιλάω, σας δίκιο. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα. Εγώ σας είπα ότι έχετε δίκιο. Ότι είναι άριστες οι προσωπικές σχέσεις. Ο πέρα από αυτό. Στην πολιτική που χάραξε. Πέρα από αυτό, καλά, αυτά τα λέτε εσείς. Πέρα από αυτό. Είναι έτσι. Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Είναι γνωστές οι διαφορές. Οι ιδεολογικοπολιτικές διαφορές. Ναι. Οι ανεξάρτητες. Έχουμε νεφώσει στο στερέωμα το ουράνιο. Καμία νεφώση. Έχουν διακριτό πολιτικό στίγμα. Τώρα, τι έγινε πέρα από αυτά όμως, θα απαντήσω. Πέρα από αυτά όμως, αυτή η κυβέρνηση έγινε βάση συγκεκριμένης προγραμματικής σύγκλησης, η οποία στηρίζεται επί δύο αξώνων. Ο πρώτος είναι η έξοδος της χώρας από την κρίση μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Και δεύτερον, δικαιολογώ, δεν θα πω τα πράγματα. Και δεύτερον, θα ακούσετε κύριε Γεωργάτο, η συστηματική, άστα τα παραφύσει, γιατί θα απαντήσω σκληρά, η συστηματική καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής. Δηλαδή όταν έγινε η συνεργασία παλιά και με φορά και δεν παραφύσει. Και με βάση αυτά πορευόμαστε. Τώρα, όσον αφορά, όσον αφορά στην κριτική του κυρίου Γιακουμάτου, θα πω ευθέως. Παραφύση λέει. Παραφύση εργασία. Ας αφήσουν τα παραφύση. Εντάξει. Ας ασχοληθούν με κάτι άλλο. Ας ασχοληθούν με το ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί και το λέμε ευθαρσώς και αποδεικνύεται καθημερινά εν της πράγμασιν με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ας απαντήσουν επ' αυτών των θεμάτων. Όλα τα άλλα είναι κάποια σενάρια. Σενάρια τα οποία δεν αντιστοιχούν και δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση. Όλες τις απαντήσεις θέλει. Δώστε μια απάντηση σε αυτό. Ελεύθερος διάλογος γίνεται στο πλαίσιο της δημοκρατικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Καθαρές κουβέντες. Αλλά λέγονται υπερβολές. Έτσι, για την συγκεκριμένη τροπολογία, σωστή ήταν ασφαλώς η θέση των εξαρτήτων Ελλήνων, διότι
έχει σχέση, έχει σχέση με το διακριτό μας πολιτικό στίγμα. Ξεκάθαρες κουβέντες. Στο συγκεκριμένο και αυτό κάνουμε. Αλλά νέφη στην κυβέρνηση, στη συγκυβέρνηση δεν υπάρχουν. Όσοι ονειρεύονται κάτι άλλο. Θέλω να χαλάσω το ειδήλιο. Είναι ζηλόφθονοι. Πλανώνται, πλανώνται πλάνοι. Μην δούνε ζευγάρι να είναι ερωτευμένο. Να μπουν να χωρίσουν. Αλλά προχωρήστε όλοι. Πλανώνται πλάνοι. Α ασχοληθούν με αυτά που πρέπει. Θα του βγάλω στη σέντρα τώρα. Λοιπόν, τη Δευτέρα, Παναγιωτόπουλε, έχει ζήτη στη Βουλή στην Ολομέλεια με ονομαστική σφορία για το θέμα του κυρίου Καμένου με το Λιωσάκη και εκεί πάνε τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εκεί θα πάρω τις απαντήσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα. Όπου υπάρχει θεσμικό ατόπιμα θα παρεβαίνει. Τώρα η εξήγηση που δίνει ο κ. Δρόσος είναι δική του. Δεν έχει καμία όπως σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Και η δική σου αγαπητέ κύριε Γιακουμάτο είναι αυτή. Εγώ όμως έθεσα τεράστιο ζήτημα συγκεκριμένο. Και δεν πήρα καμία απάντηση περί της ταύτισης, με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και αυτό, καλά εντάξει. Έτσι. Ο κόσμος, ο κόσμος βλέπει και θα αποφασίσει. Μόνον θεσμικά δεν είναι, αντιθέτως παραθεσμικά και εξωθεσμικά κινείται σε πολλές περιπτώσεις η Νέα Δημοκρατία, κύριε Γιακουμάτε. Με όλη την εκτίμηση, κύριε Δημαρά. Εγώ δεν μίλησα, μια ναι. μου κάνει. Καλά, θα μιλήσω μετά. Επί του συγκεκριμένου, κύριε Δημαρά. Στο συγκεκριμένο, βέβαια. Επί του συγκεκριμένου. Τα έχουμε διαζύγια. Εγώ αναρωτιέμαι. Δεν βλέπω διαζύγια. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη χώρα στη διάκριση των εξουσιών. Ω, τώρα μην ανοίξω. Δηλαδή, θα πρέπει ο βουλευτής και καμιά φορά να μην ψηφίζει ό,τι θέλει ο υπουργός. Όχι, δεν πρέπει. Σε εξυπηρικό και τα λοιπά. Όχι, ο βουλευτής δεν πρέπει. Από το Σύνταγμα. Δεν γίνεται λοιπόν. Επομένως, αυτή η λογική. Δημοκρατική συμπαράταξη και δεν συμμαζεύεται ότι εγώ παρόλο που συμφωνώ. Κύριε Πρεμικίδη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Όχι, δεν παρακαλώ. Θα σα απαντήσω αμέσως. Θα με κάνετε να μην τελειώσω τη φράση μου. Καταλαβαίνω. Κύριε Βασίλη μου, όχι, σας παρακαλώ. ΛΑΕ θα με κάνουν. ΛΑΕ ο κύριος Δημαράς θα με κάνει. Αυτή η λογική. Εγώ λέω αυτή η λογική. Συμφωνώ με αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά δεν το ψηφίζω. Γιατί. Και οι ανέλεγκτοι το ψηφίζουν και επομένως αφού ο συνεταίρος δεν ψηφίζει. Είναι λογική. Όταν ένα νομοσχέδιο συμφωνείς, μπορεί να μην το ψηφίζεις. Τι να λες, ότι θες τη διάκριση των εξουσιών. Τι λέτε τώρα. Αγαπητέ μου Γιώργο, άλλο είπε. Λέει δεν θα μας καλείτε να σώσουμε εμείς τη χώρα, είπε η Νέα Δημοκρατία. Και κατά τη γνώμη μου, κάνω κριτική τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Άργησε πολύ να το πει και να το πράξει. Δεν θα μας καλείτε να σώσουμε τη χώρα, όχι την παρτίδα, την πατρίδα, και εσείς να παίζετε παιχνίδι, ο ένας να πιάνει το γήπεδο δεν αριστερά και ο άλλος δεξιά και να μπαίνετε στην αιστεία και να σουτάρετε και να βάλετε γκολ. Αυτό είπε. Πέντε φορές. Και κατά τη γνώμη μου ο Μητσοτάκης άργησε να το πει. Πέντε φορές σώσαμε. Και ορθώς το είπε και το πράγμα. Πέντε φορές. Ε, λοιπόν, με την Ιθαγένεια, με το τέμενο. Πέντε φορές. Έτσι είναι. Την πατρίδα. Ναι, δεν έπρεπε να υπολογίζετε. Για την πατρίδα ή την πατρίδα. Υπάρχει περίπτωση να μη σώσετε. Την πατρίδα. Ακούτε τι λέει το Ζιζάνιο τη συζήτηση. Ο άλλος γιατρός. Το Ζιζάνιο το πολιτικό. Και άλλωστε το αποδείξατε με συνέπεια. 222 βουλευτές ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Υπάρχει περίπτωση εσείς να μην στηρίξετε αυτή την κυβέρνηση στις μνημονιακές πολιτικές. Στηρίξατε μα ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Γιακουμάτη. Ποιον κοροϊδεύετε. Καταλάβατε τώρα γιατί τώρα, η Νέα Δημοκρατία δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει ούτε το 25%. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν τρώει κουτόχορο. Εδώ, συγγνώμη κύριε Γιακουμάτη. Τώρα γερή πάσα. Πήραμε 29 του Σεπτέμβρη και πήρατε 1,5. Καλά, εμείς κανονικά αυτό επίθετα να πετύχει ο Τσίπρας και η κυρία Μέρκελ. Να εξαφανίσει την αριστερή αντιπολίτευση. Ναι, ναι. Αλλά σας πληροφορώ. Γιατί το κουκουέ δεν είναι. Δεν εξαφανίζονται και οι κοινωνικοί αγώνες. Δεν εξαφανίζονται οι εργαζόμενοι που βλέπουν τους μισθούς και τις συντάξεις τους να μειώνονται κατακόρυφα. Δεν εξαφανίζεται η φτώχεια, κύριε Γιακουμά, την οποία έχει φτώχεια. Δεν την έκανε μόναχα ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό έρχεται από μακριά. Έρχεται από το σάπιο δικοματικό σύστημα που εσείς και το Πασόκ έχετε δημιουργήσει σε αυτή τη χώρα.
αυτά τα ελλείμματα, αυτές οι πολιτικές, αυτά τα χρέη που έχουμε σήμερα. Δεν ήταν τυχαία. Θα ρίξει μεγάλο θέμα. Και έρχεσαι και μιλάς. Μεγάλο θέμα. Όχι, καθόλου μεγάλο θέμα. Δημοκρατία εγώ και τις άλλους ήταν οι αριστεροί. Είχατε γίνει όλοι πλούσιοι. Επί Νέα Δημοκρατία. Τον Τσίπρα, έτσι. Γιατί αυτή είναι η πολιτική. Εμείς κατηγορούμε εδώ, με... αυτοί κολομάγανε. Δεν το κάναμε. Δεν έχεις μάθει να ακούει. Ακούω. Και σου λέω κάτι περίεργο. Κάτι ερετικό. Σου λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς την ευλογία. Ελεμένη. Γιατί είμαστε προτεκτοράτο. Μας έχετε κάνει προτεκτοράτο, κύριε νοσοκομεία, κύριε Γιακουμάτο. Και εσείς δυστυχώς και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μηχανική. Μηχανική. Λέω, λες αλήθειες. Το σύστημα είναι βρώμικο. Πολεμένοι και με λεφτά όλοι οι αριστεροί. Λέω. Στο σύστημα δεν είσαι. Τσέπη, αριστερή κουλτούρα είχατε μέχρι τώρα. Το σύστημα είναι βρώμικο. Αλλά όμως να λες ότι εγώ δεν θα ανακατευτώ να αλλάξω πράγματα. Μα έρχεται να μιλάει τώρα ο κ. Γιακουμάτος για να φοβάται. Τόσα χρόνια κυβερνάει αυτή τη χώρα. Ξέρει τι γίνεται στο στενό της Σαλαμίνας και του Πειραιά. Ξέρει τι γίνεται με τα σαπάκια που είναι παρκαρισμένα εκεί. Ουδή άσφαλτο. Έχουμε κάνει λάθη. Τα πληρώσαμε. Όχι, να αλλά μην μου λες. Τώρα αρχίζει και μιλάς. Όχι, αστεχώ. Τώρα μιλάς. Πάντα μιλάω. Πάντα μιλάω. Όταν εξήκω. Σημαντικό. Η τελευταία κουβέντα που άλλοι δεν το παραδέχονται. Να έχεις υπόψη και συνεχίζουν. Σου και μη βιάζεσαι. Υπάρχει περίπτωση, στο επαναλαμβάνω αυτό που σου είπα στην αρχή, μετά τις εκλογές, να βρεθεί στην ίδια κυβέρνηση και όχι μοναχά με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αποκλείεται. Με όλη την εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ αποκλείεται. Και η Νέα Δημοκρατία αποκλείεται. Θα σε δω. Αλλά εγώ κάνω θα και όρκο. Μετρήσω. Ούτε η Νέα Δημοκρατία. Θα ορκίστηκε. Σε μετρήσω. Με ΣΥΡΙΖΑ ξέχασε το. Να με μετρήσει όπω θέλει. Πόντο πόντο. Πόντο πόντο. Μα και μου. Με ΑΝΕΛ αποκλείεται. Με ΑΝΕΛ. Ορσέ. Με ΑΝΕΛ λέω αποκλείεται. Τι να σου πω τώρα. Συγγενική χώρα. Σάρκα, σάρκα μας ήταν. Συγγενική χώρα είναι. Άρχισε άλλο φλερ. Όχι, όχι. Είναι γεμάτη ερωτηρισμό από το φλερ. Είπες ότι ήταν τελευταία λέξη. Να πω και εγώ την τελευταία. Κάτι για την τροπολογία και τη Θράκη. Συγκεκριμένη και σταθερή πορεία. Βέβαια η αντιπαράθεση εδώ. Αυτόνομη πορεία, σταθερή και συγκεκριμένη. Τη γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Όμως για το θέμα της Θράκης, κύριε Παναγιωτόπουλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Και το θέμα της τουρκικής μειονότητας. Εγώ μιλώ είναι για μουσουλμα... εγώ μιλώ θέμα. Όχι για τουρκική δεν μειονότητα. Δεν έχουμε πάρει ήδη μιλώ για μουσουλμανική μειονότητα. Προσέξτε. Ούτε στο χειρότερο εφιάλτη μας. Δεν έχουμε πάρει είδηση τι μας ετοιμάζουν. Είναι κρίσιμο το ζήτημα και τη συμφωνία της Λοζάνης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το πώς στεκόμαστε. Σωστό είναι. Διότι οι επιπολαιότητες, οι παλικαρισμοί. Εγώ εκείνο που ζητώ, οι Έλληνες πολίτες της Θράκης, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, είτε είναι άθεοι σαν εμένα, να έχουν την ελευθερία τους, να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να μην γίνονται όργανα του οποιοδήποτε σχολείου ή του οποιοδήποτε κέντρου που η σωστό Τουρκία είναι δημιουργεί σωστό σκόπιμα. Ή του οποιοδήποτε προξενείου. Προξενείου. Κλείνουμε, κύριε. Δύο λεπτά. Ένα λεπτό μόνο, μια τηλεγραφικά. Κύριε Γιακουμάτε, ναι. Σέβομαι τον Πρημικύρη, γιατί έχει τη λεβεντιά. Λέει, εγώ παιδιά είμαι άθεος. Το σέβομαι. Σέβομαι το μουσουλμάνο, σέβομαι το Ινδουιστή. Αυτό που δεν σέβομαι είναι το θεομπέκτη. Όταν πάει και λέει, δεν είμαι άθεος, και πάει τρολοκόλικα σε εκκλησίες και δεν αφήνει σταυρό για σταυρό. Λοιπόν, αυτά δεν μπορώ, κύριε Πρημικύρη. Αυτά δεν μπορώ. Αυτή είναι διομπέκτες. Εγώ δεν είμαι Δημαρά, σαφή ο υπενιγμό. Διομπέκτες. Λοιπόν, εγώ με τον Πρημικύρη συμφωνώ ότι το σύστημα είναι βρώμικο. Πα και πα με το λαέ. Σήμερα κυριαρχεί ο νεοφιλελευθερισμό. Πραγματικά. Κάντε με πραγματικά. Εμεί έχουμε την τέχνη. Μην με αφήσετε τώρα. Θα μιλήσω για την Αταέκη. Αφήστε με τώρα και εγώ. Για το ΣΥΡΙΖΑ για να μιλήσει. Λέω, μου να το απαντήσω, αφού συμφωνώ τώρα μαζί σου. Το λέω να πας. Πρημικύρη. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Λέω, είπα, ότι λες αλήθεια. Στο σύστημα είναι βρώμικο, νεοφιλελευθερισμός κυριαρχεί, ο πλούτος συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια, αλλά πολιτικές, ας πούμε, πολιτικές σαν το ΚΚΕ, ότι ή τη αριστερά. Ότι εγώ δεν ανακατεύομαι να αλλάξω αυτό το σύστημα. Λες και θα αλλάξει, θα γίνει το θαύμα. Και μια στιγμή στην άλλη θα βρούμε στον σοσιαλισμό. Όχι, δεν μιλάω για κάτι. Επομένως. Και συμμαχίες θα κάνουν. Οι συμμαχίες θα κάνουν. Αρκεί να μην είναι με το διάλογο η συμμαχία. Και ελικοφιλίε αντί να σε δεξιά. Αρκεί να μην είναι με το διάλογο η συμμαχία. Με το διάλογο. Εγώ δεν
αριστεράς, πρασίνων, σοσιαλδημοκρατίας είναι πιο κοντά. Αλλά το κεντροαριστερό είναι θέλωμα. Δεν πρόκειται να γίνει στη χώρα. Αυτή η συμμαχία χωράει όμως και δυνάμεις από τα συντηρητικό χώρα. Χωράει δηλαδή και δυνάμεις. Τι έγινε, όλοι φλερτάρουν. Χωράει το Δήμιο τα Δρόσο. Και οι εκλογές είναι μακριά. Μια κουβέντα και έκλεισαν μαζί σας. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ως δύναμη πατριωτικής, δημοκρατικής και κοινωνικής ευθύνης, το πατριωτικό και κοινωνικό κέντρο, όπως είπε ο πρόεδρός μας στη συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, συμμετέχουμε στην κυβέρνηση και παράλληλα έχουμε το διακριτό ιδεολογικό και πολιτικό μας στίγμα. Και η συνεργασία θα πάτε αυτή, μέχρι τις εκλογές, και θα πάτε μέχρι τέλους, δηλαδή. Αυτή, και η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και θα φέρει αποτελέσματα. Μεγάλη μου και τα αποτελέσματα αυτά θα τα κρίνει ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2019. Θέλω να πω στον κύριο Γιακουμάτο, και όχι μόνο, ότι εμείς η Λαϊκή Ενότητα, μια δύναμη αριστερή και πατριωτική, που απευθύνεται σε όλες τις δημοκρατικές και πατριωτικές και αριστερές και δυνάμεις, να αντισταθούν, να περάσουν, κύριε Γιακουμάτο, σε παρακαλώ. Εντάξει. Έλατε, κλείνουμε, κύριε. Πρέπει να περάσουν σε μια αντεπίθεση σε αυτές τις εγκληματικές μνημονιακές πολιτικές. Αλλά κύριε Γιακουμάτο, να σου πω και κάτι άλλο. Εμείς της ΛΑΕ είμαστε αυτοί που κάναμε το 3,36%. Ναι. Έχουμε την τεχνογνωσία να δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία και να ανατρέψουμε, προσέξτε, όχι τον κύριο Τσίπρα, τις δεξιές προοδοσίες. Κλείσαμε. Εγώ φταίω στον Τσίπρα. Τέσσερις ωραίοι συζητητές, διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία, ενδιαφέροντες όμως, πιστεύω, για σας, για όλους μας, θα όσο υπόθηκαν απόψε. Έχουμε ένα κοινό κόμμα, την πατριωτική. Έτσι, το. Λοιπόν, Φελίπ Κουτζάνης και Μάκης Κουρίς, είναι Πέμπτη βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Θα είναι μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα, γιατί θα έχει ξεκινήσει από τις 11 το πρωί η συζήτηση στη Βουλή για το θέμα των συνομιλιών Καμένου Γιαννουσάκη και για ολόκληρη αυτή την υπόθεση που συγκλώνησε για πολλές εβδομάδες, για πολλούς μήνες, φέτος το καλοκαίρι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υποθέσεις λαθερμπορίας, Νουρουάν και ούτω καθεξής. Λοιπόν, καλό βράδυ, τη Δευτέρα τα νεότερα. Γεια σας.